Λοιπόν, ο τόνος που το παίζουμε είναι σολ μινόρε. Τοποθετούμε το δάχτυλό μας το πρώτο στις τρεις χορδές. 1, 2, 3, 4 στο πέμπτο διάστημα. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5. Στο πέμπτο διάστημα πιάνουμε τις τρεις χορδές με το δίχτυ, το πρώτο δάχτυλο, και με το τρίτο δάχτυλο πιάνουμε την επάνω-πάνω χορδή. Είναι το σολ μινόρε. Λοιπόν, και αρχίζουμε και παίζουμε το τραγούδι. Κάνω αυτό το πράγμα τις τέσσερις νότες τελευταίες, είναι ότι πρέπει να μπούμε στο τραγούδι. Αλλά αυτό δεν σου χρειάζεται, αυτά θα τα μάθεις αργότερα. Εγώ θέλω να μάθεις τις αγωγές του τραγουδιού. Λοιπόν, τώρα πάμε στο άλλο τραγούδι που θα τον αρχίσω σήμερα, το «Σουρωμένος θα έρθω πάλι». Θέλεις να αρχίσεις και αυτό ακόμη μια φορά, να το παίξεις. Να το παίξω μια φορά ακόμα. Θέλεις, Χρήστο. Ναι. Οκ. Οκ. Λοιπόν, το πρώτο δεν τα παίζω το ακόρδο, το κατάλαβες. Οκ. Okay. Λοιπόν. Τώρα είναι ρε ματζόρε το τραγούδι, παίζουμε σε ρε ματζόρε ακόρδο και είναι σουρωμένος θα έρθω πάλι. Πάμε. Και από εδώ και πέρα τώρα αρχίζουμε και παίζουμε το τραγούδι. Το ρε ματζόρε, είπαμε. Οκ, ρε ματζόρε, δεν πειράζει, ας μιλάμε μέσα το ίδιο. Το μάθω το τραγούδι. Μάθε. Πώς είναι πιο δύσκολο είναι το τραγούδι από την εισαγωγή? Βέβαια είναι, όλα είναι δύσκολα. Λοιπόν, θα το ξαναπαίξω άλλη μια φορά. Μπορεί να το χαματίσεις όπως θέλεις το τραγούδι. Κατάλαβες.
άμα το ξέρεις. Μπορεί να κάνεις άλλες νότες, μπορεί να κάνεις όχι άλλες νότες, το ίδιο πράγμα, αλλά μπορεί να τις κάνεις σε 10 έκτα, μπορεί να τις κάνεις σε 8, μπορεί να τις κάνεις... Να πας πιο εκεί, για να σας πάρω και τους δύο. Εκεί, εντάξει, να ναι. Πάω. Είναι εντάξει εδώ. Ναι. Λοιπόν, κοίτα εδώ το άθα μου. Τα δάχτυλά σου δεν έχουν πάρει τη θέση που πρέπει να πάρουν. Όχι, όχι, όχι. Όλο το ίδιο πράγμα θα κάνεις. Είναι όλοι οι βάσεις του φεξίματος, το μικρό δάχτυλο. Τα πάμε στην άλλη. Να κάνει αυτές τις πράξεις για να στρώσουν τα χέρια. Θυμάμαι, μετά που πάει, μετά που πάει από εκεί, πιο κάτω δεν έχει. Πού? Σε, άλλο, σε άλλη νότα. Δηλαδή πιο κάτω το δεν μπορεί... Μπορεί να το κάνεις όλο το χέρι του μπουζουκιού. Oh, okay. Να προχωράει ένα-ένα και να πηγαίνει κάτω, να πηγαίνει απάνω, να τα κάνει ανάποδα μετά. Well, αυτό πρέπει να κάνει. Κατάλαβες, να κάνεις. Πάμε μαζί. Δύο φορές το παίζεις, okay. Όπως το παίζεις την πρώτη. Αν δεν έχει σημασία αυτό. Εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ τη σειρά. Δεν έχω καλό θυμητικό. Ποτέ δεν είχα καλό θυμητικό. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
Ναι, αλλά δεν πρέπει να έχουμε τέτοιο πρόβλημα, γιατί άμα έχεις τέτοιο πρόβλημα θα είσαι δυσκολέψει πολύ. Έχεις χειρότερο θυμητικό από το Σπύρο. Λοιπόν, τώρα πάμε τα κόρδα. Πρέπει να τα μάθεις, γιατί πρέπει να τα πιάσεις αυτά τα κόρδα. Αυτό είναι το ρε μαζόρε. Να παίρνω τον Χρήστο τα δάχτυλα καλύτερα, άμα είναι σωστά, γιατί φαίνεται πιο καλά από εκεί το μπουζούκι. Πιάσε το ρε μαζόρε. Πώς είπαμε το πιάσεις. Πιάνεις το πρώτο δάχτυλο εκεί, το δεύτερο εκεί και το τρίτο εκεί. Αυτό είναι. Τι έγινε. Τι είναι τα μεσαία, γιατί δεν βγαίνει. Γιατί τα δάχτυλά του ακουμπάει το ένα μετάλλο, την άλλη που ακουμπάει και την άλλη χορδή. Για δες άμα. Όχι, όχι. Εκεί. Και εκεί. Αυτό είναι. Okay. Αυτό είναι το ρε ματζόρε. Ναι. Αυτά πρέπει να τα πιάνεις και να τα παίζεις για να συνηθείς το γέννη να πηγαίνουν τα δάχτυλα μέσα. Πιάσουμε τη σκετική τη λα για να πάμε στο ρε ματζόρε. Η σκετική είναι πάντα η εβδόμη όταν παίζουμε ματζόρε. Αυτό είναι. Λοιπόν, τώρα ρε ματζόρε και δεύτερο το σολ μιζόρε. Όταν παίζουμε ματζόρε, ρε ματζόρε, βάζουμε πρώτα το λα εβδόμη. Βάζουμε την εβδόμη και μετά το ρε ματζόρε. Κατάλαβες. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Λοιπόν, πού πάμε. Τώρα, δεν μου λες τι θα γίνει, θα φάμε. Σπίρε πάρω. Ναι. Πάμε μαζί. Αλλά ξέρω ότι δεν έχω κάνει θυμητικό. Εύχομαι να μην είναι το πάνω στο μπουζούκι και το θυμητικό, γιατί... Θυμητικό... Δηλαδή, εκείνη την ώρα δεν μπορώ. Μπορεί μετά από μισή ώρα να πάω σπίτι να το κάνω. Θυμάσαι την τελευταία φορά που ήρθατε σπίτι και φύγατε. Ναι,
δεν το κοίταξα, το άφησα 20 λεπτά, ηρέμησα και μετά από 20 λεπτά πήγε το χέρι. Εντάξει, αυτό. Έχεις, αγχώνεσαι. Α, και δεν είναι θυμητικό, αυτό είναι άγχωμα. Εύχομαι. Λοιπόν, να σας βάλω έξω τώρα. Άμα θέλει για το ντο ματζόρε, Φερρυππίν, να το παίξει. Άμα θέλει να παίξει ντο ματζόρε, Φερρυππίν, του είναι ψηλά να το τραγουδήσει στο ρε. Και θα το παίξει ένα τόνο χαμηλότερα. Θα το παίξει τον ντο ματζόρε. Λοιπόν, θα το παίξω ντο. Συγγνώμη, τα ακόρδα το ντο ματζόρε και το άλλο το ρε ματζόρε, τα ίδια δάχτυλα πατάς. Τα ίδια. Εξάκτη. Όπως κάνει το ρε ματζόρε, είναι το ρε ματζόρε. Και όπως λέμε τώρα, είναι ντο ματζόρε, ρε ματζόρε, μι ματζόρε, φα ματζόρε, σολ ματζόρε, λα ματζόρε, ντο ματζόρε. Και ξεκαταλήγουμε πάλι στο ντο ματζόρε. Η οκτάβα. Ναι, καταλήγουμε στη μέση του μουσικού, ας πούμε. Μπορούμε να, δηλαδή, παίζουμε τα κόρδα και λέμε ότι εδώ είναι το ματζόρε. Εδώ μπορούμε να χτυπήσουμε το ντο ανοιχτό, γιατί είναι ντο ματζόρε. Άμα πάμε στο ρε, δεν μπορούμε να χτυπήσουμε την ντο ανοιχτή και πρέπει να βάλουμε, να το πιάσουμε διαφορετικά, να βάλουμε το δάχτυλο εκεί. Όπως και στο μη ματζόρε. Όπως και στη φα ματζόρε. Όπως και στη σολ ματζόρε. Όπως και στη λα ματζόρε. Και μετά επανερχόμαστε στη ντο ματζόρε, είναι το ίδιο πράγμα. Μπορούμε να τη χτυπήσουμε ανοιχτή. Στο ντο, γιατί είναι ντο, η ντο η νότα ανοιχτή, η χορδή. Όπως Φερρυππίν μπορούμε να πιάσουμε τη ρε, και να χτυπήσουμε δύο ρε μαζί. Όπως μπορούμε να πιάσουμε τη λα και να χτυπήσουμε δύο λα. Κατάλαβες? Πρέπει να ξέρω όλες τις νότες εγώ όμως. Πρέπει να μάθω όλες τις νότες. Ναι, πρέπει να μάθω τις νότες. Έχω ένα βιβλίο που τις λέει μέσα. Από την αρχή, από το που χτυπάει. Το ντο είναι το πρώτο, ντο ρε μη. Θα του μάθω τις σκάλες. Τώρα, ναι. Τώρα θα του... Λοιπόν. Θα του δείξω αυτά τα πράγματα που πρέπει να τα μάθει για βασικά για να ξεκινήσει σωστά. Δεν έπρεπε να τον αρχίσει το τραγούδι τόσο γρήγορα, αλλά δεν πειράζει, πήρε μία εμπειρία. Λοιπόν. Δώσε το μπουζούκι, γιατί από εκεί φαίνεται καλύτερα. Πάρε το μπουζούκι και κάνε αυτό που θα σου πω τώρα. Κοίτα, μία-μία νότα. Βάλ' το μεσαίο δάχτυλο. Με το ίδιο δάχτυλο. Με το ίδιο δάχτυλο. Εδώ τα βλέπεις, είναι μέσα στα άσπρα. Τι χτύπησα. Το απάν πίσω. Πίσω από το ίδιο, ξέρω, την ίδια νότα.
αυτό το δάχτυλο, αυτό. Το μικρό δάχτυλο. Αυτή. Κοίταξε, εγώ δεν κρατάω τίποτα όταν πατάω αυτή την νότα. Δεν μπορείς να έχεις κρατημένο το χέρι σου εκεί και να φτάσεις το άλλο το δαχτυλάκι εκεί. Εδώ. Μετά. Να το. Εδώ. Από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ.